Слава Богу, εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι.
και την ώρα που προσέρχονταν έγινε σεισμός και κουνήθηκε ο τόπος που ήσαν συναγμένοι και όλοι γέμισαν από πνεύμα Άγιο. Ζούμε σε μία περίοδο όχι εμείς τώρα, πνευματικά, δια της Αγίας Γραφής, που είναι περίοδος αιμάτων, δεν είναι μία απλή περίοδος. Ακόμα ο Γολγοθάς είχε νοκό το αίμα του Χριστού. Φόβος και τρόμος επικρατούσε σε όλους εκείνους που ήσαν του Χριστού οπαδοί, σε άνδρες και γυναίκες. Με φόβος και τρόμος μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής βέβαια. Αλλά σε δική μας έκφραση σήμαινε ότι είχε σαν συνέπεια ο λόγος του Σταυρού και της Αναστάσεως το θάνατο. Σαν συνέπεια το θάνατο. Καλησπέρα σας. Αυτό το μήνυμα ότι κηρύσσεται το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάσταση, ήταν μήνυμα όχι φραστικό που το μετέβηλαν οι Απόστολοι και το άκουγαν μόνο τα αυτιά των ακροατών, αλλά ήταν μία πραγματικότητα και για αυτούς. Μία πραγματικότητα για αυτούς. Δεν ξεχνούσαν ποτέ τι είχαν ακούσει από τον Χριστό. Ότι ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Αν εμένα προσωπικά με κυνήγησαν, μου έκαναν διωγμό και με κάναν τον Σταυρό και εσάς σας περιμένει το ίδιο. Το έκανε μπροστά στα μάτια της. Παρατάστα όμως ήτανε και αόρατος αυτός να ακολουθήσουν ακριβώς το παράδειγμα του δασκάλου. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, ας πούμε, αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο, ότι εμείς πειθαρχούμε μόνο στο θέλημα του Θεού, σε μια τέτοια περίπτωση που η διαταγή σας στρατεύεται εναντίον του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό και ξανά βγήκαν και κήρυξαν οι Απόστολοι, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και άλλοι όσοι την αποστολική περίοδο είχαν συμπεριληφθεί δια του βαπτίσματος μέσα στους κόλπους της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, όπως λέτε. Και μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η Εκκλησία η Παπική δεν είναι Εκκλησία καν. Δεν είναι Εκκλησία. Τι να πούμε, τον Άγιο Κορμάτινο τώρα που λέει ότι για τον Πάπα να καταλάσσουμε. Το έχετε διαβάσει. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι Άγιος Εκκλησίας μας. Και οποιοδήποτε πρόσχημα και οποιαδήποτε κίνηση για κάτι, πάντα έχει κάποιο στόχο. Εχθές μου έλεγαν, στη λέμε πάνω μου το λέγαμε, ότι μοναχές στον πόλεμο των Σέρβικων, του Πάπα μοναχές, παιδιά που σκοτώναν οι γονείς σε λόγουλα, κάπου τα είχαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως μαζεμένα, οι μοναχές αυτές, και έβαζαν λέει, όταν λέγανε διψάμε ένα υγρό εδώ και τα παιδιά συνέχεια πέθαιναν. Κάνει τύπος τεράστια μου λέει το πράγμα. Πάμε στην τελευταία όπως είμαστε, που βγήκαμε με τη και μετά μου έλεγαν αυτό πράγμα. Θέλω να καταλήξω ότι δεν απέχει από τα πονηρά έργα του Πάπας. Είναι κράτος με
δυνατό με χρήμα και με όπλα. Έξω και μακριά από το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό ο Άγιος μας Θεός είπε να καταράσετε τον πάθο. Κακό, καλό δεν κάνει στον κόσμο μέσα. Είναι απαντάμενο στο θέμα μας. Είναι διώκτης των αβέρων, γιατί είναι διώκτης της μίας, της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν έχω εγώ με τον άνθρωπο πάπα τίποτα, αλλά με τον πάπα σαν αξίωμα και σαν δάσκαλο πλάνης και αίρεσης. Με αυτά τα πράγματα έχω να κάνω και συνεχίζω. Εσάρεψαν οι άλλοι Απόστολοι τη γη με την προσευχή τους. Την κούνησαν. Είναι η προσευχή, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Παντοδύναμη. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει προσευχή και προσευχή. Και προσευχή. Βάζω στη συνέχεια προσευχή και προσευχή και προσευχή. Είναι προσευχή που έχει αυτή τη δύναμη εκκλησίας που κουνάει τη γη και μη σταθούμε μόνο στην πραγματικότητα τη γη που κουνήθηκε. Αλλά εννοώ εδώ κάθε γη κακή. Αν η εκκλησία μας, εμείς δηλαδή είμαστε έτσι, και επιτελούμε το έργο του Θεού και προσευχόμαστε, κουνιέται το κακό και φεύγει. Δεν έχει δύναμη να σταθεί μπροστά στον αληθινά προσευχόμενο ή στην αληθινά προσευχόμενη εκκλησία του Χριστού. Σαλεύεται το κακό, κουνιέται το κακό, κάτι πίσω, υποχωρεί, φεύγει. Τι να κάνουμε, λέει, για να βγάλουμε, λέει, εκείνον από τη μέση, θυμηθείτε τι λέγανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, για τον Χριστό. Γιατί πολλοί μας ενοχλεί το όνομά του. Να μην ακούγεται το όνομά του. Έγινε αυτό που έλεγε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ζούμε 2000 χρόνια μετά, περίπου, και γέμισε η γη με το όνομα του Ιησού Χριστού. Γέμισε, άσχετα αν λίγοι είναι οι πιστοί και εκλεκτοί. Πάντως το όνομα του Ιησού Χριστού ακούστηκε και ακούγεται και θα ακούγεται εις αιώνας αιώνας. Ήτανε καρπός μιας αληθινής εκκλησίας, προσευχόμενης εκκλησίας και εργαζόμενης εκκλησίας για τη διάδοση του ονόματος του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Βέβαια αυτό που ανέφερα τώρα είναι το κακό που έρχεται απ' έξω και που πολεμάει την εκκλησία και που νικάει η προσευχή του κακού αυτό. Αλλά υπάρχει και το άλλο κακό, παιδί μου, που έχουμε εμείς μέσα μας. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω, ζω, δεν βλέπω στον εαυτό μου, ότι έχω κακίες. Έχω κακίες. Που με βασανίζουν οι κακίες. Και λέω, Θεέ μου, Κύριε μου, Ήλεος, μη με αφήσεις να τα πω με τις κακίες μου. Ο αγώνας είναι προσωπικός. Νομίζω είναι προσωπικός αγώνας και αυτός δεν φαίνεται πουθενά. Εδώ μέσα στον κόσμο μας χαϊδεύουν, μας κάνουν, μας βάζουν ένα σωρό ελαττώματα, ένα σωρό εγωισμούς, φοβερό πράγμα και αυτό. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε πάλι, να μην βλέπουμε μόνο πόσο κακία υπάρχει από έξω, αλλά πόσο κακία υπάρχει και εδώ. Και να γονατίζουμε και να λέμε έλεος Κύριε, να κουνηθεί αυτή η γη από μέσα, η κακιά να φύγει. Και δεν υπάρχει άλλο μέσο και άλλος τρόπος να φτάσουμε στην εξορία του κακού που υπάρχει μέσα μας και να λυπηθούμε από εκείνο το μεγάλο κακό που το ξέρουμε πολύ καλά. Και όπως όπως πάρουμε στο περιγράφει, ζωντανά, πάρα πολύ ζωντανά, δεν βλέπω μέσα μου κάποιο άλλο νόμο,
να με αιχμαλωτίζει, να με δίνει σκληρά, σφιχτά με σιδερένιες εσωτερικά, θα λέγαμε πνευματικές χειροπέδες, και να μην μπορεί να μιλήσει κανείς, καμία δύναμη επί της γης ανθρώπινη. Και σε κάποια στιγμή βλέπει τον Κύριο να πάει να σπάει το δεσμά και τον λιτώνει. Κάποιος πολύ, πάρα πολύ ζωντανά, περιγράφει αυτή την πραγματικότητα. Βλέπει έναν άνθρωπο να το συλλαμβάνουν οι μισθές, να τον ληστεύουν, να τον δίνουν και στη συνέχεια να έχουν έναν άλλον ληστεμένο και σκοτωμένο, να τον δένουν μαζί, τον ζωντανό τον καμένο πρόσωπο με πρόσωπο, γυμνούς και τους δύο, καλά, και να οσφραίνεται και να ζει όσο ζήσει εκείνος που είναι δεμένος ο ζωντανός με τον πεθαμένο, τον πεθαμένο. Και να φωνάζει, βοήθεια σώστε με, ο ληστεμένος, ο γυμνός. Και να περιμένει κάποιον να πάει να τον λύσει από εκείνα τα φοβερά δεσμά της ζωής που ζει μαζί και αναπνέει με εκείνο τον νεκρό που βρωμάει ολοκληρωτικά. Και βέβαια δεν είναι άλλος, λέει αυτό, ο ζών άνθρωπος που είναι σφιχτά δεμένο από τον πεθαμένο, από τον κάθε άνθρωπο που ζει μέσα στην αμαρτία και δεν καταλαβαίνει την κατάσταση. Είναι κάτι φοβερό, οι πατέρες το περιγράφουν, ο Ιερός Χρήστος λέει, μη μου λέτε, εγώ δεν φοβάμαι ούτε σπαθιά ούτε μαχαίρια, ούτε φυλακές, και τα φέριξε, θα γιορτάζει αύριο. Την ευχή του να έχουμε και οι τρεις, άγιοι πατέρες που τεράστια εκκλησία. Και οι τρεις. Ο ένας είχε την ευδοξία, ο Ιερός Χρυσόστομος, η οποία ευδοξία είχε πάει το τμήμα μιας χείρας. Και συνεχώς έλεγε, γύρισε πίσω της χείρας το τμήμα που εισπάρει. Ήταν μπροστά της των λιγουμένων, των χειρών ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν είχε συλλογή άλλη από τις χείρες, τα ορφανά, τους φτωχούς, όλους τους γυμνούς, ήταν η παρέα. Και μια κατηγορία που είχε ήταν ότι ήταν μπροστά των ενδεών, των φτωχών και ορφανών και των χειρών. Του καλούσαν στα μεγάλα παλάτια και δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε. Με αποτέλεσμα τρεις φορές να εξοριστεί. Τρεις φορές να εξοριστεί. Με συνεργασία και μη ψάχνετε να λέτε εκκλησία πώς έχει καταδύσει. Και τότε μαζεύτηκαν οι κακοί αρχιερείς. Σε κάθε εποχή υπάρχουν τα πράγματα. Η σκέφαση είχε αυτόν τον δρόμο. Να ζει με στα σκάνδαλα, να πολεμάει τα σκάνδαλα η εκκλησία. Με στο σκάνδαλο να το πολεμάνε πάντα οι γης. Οι σάπιοι πάνε δίπλα στους μεγάλους της γης όπως έκαναν και τότε οι επίσκοποι. Γιατί έχουν κάποια συμβαίνοντα και ο καλός που είναι στη λοβά της εκκλησίας, λέει ο Χρυσόστομος, μεν έστω η θάλασσα εκεί, έστω τα κύματα, έβλεπε να σηκώνονται κύματα πελώρια εναντίον εκείνων που είναι, που σαν πραγματικοί χριστιανοί. Αλλά όσο λέει τα κύματα και ανυψώνονται, όσο και να φαίνεται ότι καταποντίζεται, λέει, το σκάφος που είναι η εκκλησία, δεν πρόκειται ποτέ να καταποντιστεί η εκκλησία. Θα πέφτουν τα κύματα στους αιώνες των αιώνων επάνω στην Εκκλησία, αλλά δεν έπρεπε να πω την Εκκλησία. Και έδωσε τότε στους χριστιανούς της εποχής εκείνης τον έφερε και πήγαινε στην εξορία. Εκκλησία είναι και αυτή που συνεργάστηκαν με τον Άρχοντα, την Αρχόντισσα, τον Αυτοκράτορα, την Αυτοκρατώση, λένε, για να διωχτώ εγώ. Θα σταθείτε, προσέξτε, μην φύγετε από την Εκκλησία και κάνετε δικό σας κομμάτι, εκεί μέσα θα σταθείτε. Άλλος ο Κύριος μας είπε, στον αγρόνι υπάρχει και ο Παπασκόρος και τον Τάφη. Μαζί θα φύγουν τα το είπε, εκεί μαζί, θα αγωνιστούμε. Και έπεσε λοιπόν ο Χρυσόστομος πέδρα στην τρίτη εξορία. Και τάφηκε στην εξορία. Και με θαύμα βέβαια, έγινε η ανακοπή του Λιψάνου που γιορτάζουμε προχτές. Έχει τόσο όμορφα που γράφει σε να ξέρει τις εκκλησίες μας στην αρχοβιδία πάνω, που κουνιέσαι έτσι στη ψυχή σου τόσο όμορφα στα συναξάρια μέσα. Λοιπόν, ο άλλος, ο Άγιος Βασίλειος και εκείνος,
πάει ο έπαρχος και του λέει, άκουσε να σου πω, θα ακολουθήσει την αίσθηση που εγώ πιστεύω, θα γίνεις και εσύ και εμένα. Και το απαντάει καθαρά. Πυρ και ξύφος και θηρία και τα σάρκας τέμουδες όνυχες, όλα αυτά που μου λες εσύ, τα μέσα εκτέλεσης, όσο μαζεχικά και αν είναι, για μένα είναι, λέει, τρυφή. Τρυφή σημαίνει απόλαυση σε υπερβολικό βαθμό. Τρυφή μάλλον εσύ ή κατάθλιψης. Ο Άγιος Ήλιος. Ο Θεός θα μας κάνει σε εξορία. Και βέβαια και ο τρίτος Αγιλουργός και γύρω ίδια δείγματα είχε. Πάντα οι Άγιοι του Θεού, οι αληθινά Άγιοι, έχουν έτοιμο τον εαυτό τους για το μαρτύριο. Αδελφοί μου, υπάρχει και το μαρτύριο εκείνο που χύνει κανεί το αίμα του, στο οποίο δεν φτάνει από άλλο δρόμο κανεί για να μαρτυρήσει, παρά από ένα και μοναδικό. Από ένα και μοναδικό, αν δεν περάσεις πρώτα από άλλο μαρτύριο, δεν θα έχεις συγκεκριμένο μαρτύριο, που είναι η τρυφή, που το ονόμασε από το Άγιο Βασίλειο, τρυφή και κάθε μάρτυρας. Οι Άγιοι Μάρτυρες 40 φωνάζανε στους Δήμιους ότι βρυμίσω όχι μόνο γλυκίσω παράδεισος. Τους ρίγανε στη λίμνη μέσα την παγωμένη και φωνάζανε βέβαια είναι ο χειμώνας λέει γλυκίσει, αλλά ο παράδεισος είναι γλυκής. Για να φτάσει στο σημείο αυτό, να μαρτυράς και να λες ότι είναι γλυκίσω παράδεισος και ό,τι και να μας κάνει για μας είναι γλύκα, πρέπει να περάσει από το προηγούμενο μαρτύριο. Και το προηγούμενο μαρτύριο είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Που εμείς δεν το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε μπορούσα να το κάνουμε. Σε κάθε προσευχή μας, δεν υπάρχει άλλος κακός στον κόσμο. Με τον αυτό πρέπει να είναι, να έρθει σε αυτό. Μοναδικά κακοί είμαστε εμείς, ο καθένας μας. Μοναδικά κακοί. Γιατί, τι εμείς είμαστε ανώτερα από τον Απόστολο Παύλο που έλεγε ότι εγώ είμαι ο πρώτος στον κόσμο αμαρτωλός. Και όμως ήταν ο πιο αμαρτωλός για τον Κύριο. Φτάνουμε στο τελικό μαρτύριο όταν φτιάξουμε την καρδιά μας ίσια. Όταν είναι ίσια και βλέπει ίσια. Λέει, βρήκε λέει ο Θεός και βρίσκει ο Θεός πάντοτε την καρδιά των μαρτύρων απόλυτα ειλικρινή, απόλυτα ίσια και χαρίζει το μαρτύριο σαν δώρο. Γιατί είναι η μεγαλύτερη δόξα. Το ίδιο έκανε και στο γιο του. Το ίδιο και στο γιο του. Έδωσε, παραχώρησε σταυρικό, θάνατο. Είναι η δόξα η μεγαλύτερη που μπορεί να πάρει άνθρωπος στην επιτυχία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι προς τα εκεί πρέπει να κλείνουμε. Μπορεί να έχουμε δυναμίες κερατώματα, έχουμε δυναμίες κερατώματα και θα έχουμε, θα παλέγουμε πάνω σε αυτές. Την τελική απόδειξη ξέρει ο Χριστός, αν του φωνάζουμε Κύριε, μας βλέπεις. Κύριε, σώσε μας. Αλλά με λακτάρα αποκλείεται να μας αφήσει ο Κύριος και να μας αφήσει έτσι στο έλεος όπως λέμε και να καθούμε. Είναι πάντα δίπλα μας και ακούει. Πάντα και ακούει. Όχι απλώς ακούει το λέξη. Η λέξη ακούει σημαίνει υπακούει ο Κύριος. Δέχεται να υπακούει σε αυτό που λέμε εμείς. Αρκεί να είναι στόχος σωτηρία δική μας. Να σαλεύσουμε λοιπόν, να πουλήσουμε και εμείς αδελφοί μου με το έργο της προσευχής που είναι ανεπανάληπτο. Τη γη, η κακή της ψυχής μας για να φύγουν τα ζυζάνια και τα αγκάθια και ο διάολος που έρχεται και σπέρνει συνεχώς και να δει του Χριστού μας όπως πήγε στους Αποστόλους μετά από το κούνημα, το πνεύμα, το Άγιο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την προσευχή. Και την Εκκλησία τα πορευόμαστε, μέσα εκεί είναι γεμάτα για πνεύμα, λέει, ταμιούχος λέει και της Αυροφυλάκης λέει πνεύμα στην Εκκλησία. Παντού είναι οι αρχάγγελοι και τα λοιπά, αλλά ειδικά μέσα στον χώρο που βασιλεύει ο Κύριος μας στην Εκκλησία του. Ολόκληρα η γιατριά. Σε μια λοιπόν τέτοια Εκκλησία, θα δούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα τα οποία θα διαβάσω από την ερμηνεία, γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος, τι ωραία είναι. Εντάξει.
Σε μία τέτοια εκκλησία θα δούμε πράγματα που θα έχουμε ακούσει, αλλά θα τα σκεφτούμε καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Διαβάζω. Συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο, είχαν αρμονική και αδιάσπαστη ομοφροσύνη. Και τόσο οι καρδιές, όσο και ολόκληρη η πνευματική τους ύπαρξη, ήσαν ενωμένα σε ένα. Επαναλάβω. Των πιστών της Αποστολικής Εποχής, της Αποστολικής Εκκλησίας, οι καρδιές και ολόκληρη η πνευματική ύπαρξη όλων ήσαν ενωμένα σε ένα. Επικρατούσε δηλαδή μεταξύ τους πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων. Και δεν ευρίσκεται κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του και την περιουσία του ήταν δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ τους όλα σε κοινή ωφέλεια και χρήση. Είχαν, λέγει, μια καρδιά και μια ψυχή, που σημαίνει καρδιά ίσον συναισθήματα, κάθε συνέστημα που πηγάζει από την καρδιά, και μια ψυχή, εδώ είναι πια όλα τα πιστεύω, κάθε πιστεύω που υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, όλων καρδιά και ψυχή, συναισθήματα και προνήματα, ήσαν ένα. Ένα. Δεν υπήρχε δηλαδή ένας που να λέει το Α και ένας που να λέει το Β. Όλοι έβλεπαν το Σταυρό του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού, και έπαλε η καρδιά τους για να σταυρωθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να σταυρωθούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω μια φορά, δρόμος άλλος, εκείνος είναι ο μοναδικός. Για όλες τις εποχές, για όλες τις γενναίες. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Πώς ο Παύλος τον φωνάει, η Εκκλησία μας τον φωνάζει κάθε τόσο. Με το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Εγώ λέει δεν καθιέμαι για τίποτα άλλο. Για ένα πράγμα μόνο έχω εγωισμό και υπερηφάνεια. Σε κάθε μέρα, με καλό νόημα. Για ένα πράγμα υπερηφανεύομαι λέει. Για το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Τίποτα άλλο παραπάνω. Τέτοιον που έχουν μια καρδιά και μια ψυχή. Ανθρώπων, πιστών, άκρη θανάτου, λέει γίνου πιστός άκρη θανάτου, λέει μέσα η Αγία Γραφή. Να πιστεύεις και να πιστεύεις σαν να είσαι έτοιμος για θάνατο. Και εγώ θα σου δώσω λέει τα σχίς της βασιλείας των ουρανών. Θα σου δώσω το παράδεισο ολόκληρο. Και βέβαια, ποιο έχει την αξία τώρα, τα κτήματα που είχαν ή ο Χριστός που βασιλεύει στην καρδιά τους. Γι' αυτό και τα κτήματα που είχαν αμέσως τα έκαναν χρήμα και τα έδωσαν στο ταμείο του Αποστολικού. Καλά έλεγε ο παππούλης Αγιονός, την ευχή του να έχουμε. Πήγαιναν άνθρωποι για να πάρουν τη συμβουλή του, που είχαν, φαίνεται, χρήματα και περιουσία. Να λέει πετάξτε τα για να πετάξετε. Πετάξτε τα για να πετάξετε. Με βάρη πώς θα πετάξεις, μπορείς να πετάξεις το βάρη, είναι δυνατόν. Οι Απόστολοι τη στιγμή που είδαν τον Χριστό σταυρωμένο, που τον αγκάλιασαν με πάθος ψυχής και με έρωτα, από εκεί πέρα δεν έβλεπα τίποτα άλλο, πρόσωπο του Χριστού. Και τα πέταξαν και πέτασαν. Και κάθε φορά που την ονάγανε, από εκεί, όταν ακούμε τη θυσία που πηγαίνουμε, το κοινωνικό ποτήριο σωτηρίου λείψομαι,
Και το όραμα Κυρίου ότι καλέσομαι, λέει, τώρα θα πάρω μέρος στο ποτήριον που θα μου δώσει τη σωτηρία, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία, και θα πιάσω στο στόμα μου το όραμα του Κυρίου. Αυτό ακριβώς που ψάλλουμε σαν κοινωνικό κυριεύω, αναφέρεται για να μας φέρει στην ύνη ακριβώς το μαρτύριο του Ιησού Χριστού. Αίμα Κύριο Νάμα Χριστού, σώμα Κύριο Νάμα Χριστού. Και το έλεγαν τα πρώτα αποστολικά χρόνια με την πάντα, με τη σκέψη πάντα ότι παίρνοντας το ποτήριο τους περιμένει το άλλο ποτήριο του θανάτου. Αυτό που ο Χριστός είπε, ο τρόμος σε πικρό ποτήρι. Πάντα είχαν αυτή τη σκέψη. Πάντα. Βέβαια τα αναφέρω και είναι τα πράγματα. Γιατί βελτιωνόμαστε, ο λόγος του Θεού στη δύναμη, να περνάμε στις ψυχές μας, να μας τις καθαρίζει, έχει καθαρτική δύναμη. Αυτό το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Αφού είναι ο λόγος του Θεού, να πω καθαρίζει και γιατρεύει, πώς είναι δυνατόν να μην καθαρίζει και εμάς εδώ πέρα που είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο καθένας, αφού είχαν μια καρδιά και μια ψυχή ταυτισμένη και παραδομένη στα χέρια του Ιησού Χριστού, δεν έλεγε ποτέ ότι έχω τούτο, έχω εκείνο, εκείνο τα δικά μου. Και μεγάλη δύναμη, και με μεγάλη δύναμη που έπτυχε τους ακροατές και έφερνε μεγάλα αποτελέσματα τις ψυχές τους, έδιναν οι Απόστολοι ως χρέος οφειλόμενο και καθήκον επιβλημένο τη μαρτυρία περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και χάρη του Θεού, μεγάλη, η οποία συνέδεε με την αγάπη σφιχτά, υπήρχε σε όλους τους πιστούς. Σε μια εκκλησία, όπως την Αποστολική που αναφέραμε προηγουμένως, δεν ήταν δυνατόν να βρει κανείς τίποτε άλλο παρά μόνο δύναμη και χάρη, δύναμη τέτοια που έτυχε, λέει, τους ακροατάς και εκείνους που άκουγαν το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, το μαρτύριο της Αναστάσεως. Τους έτυχε, αδελφοί μου, πέστε μου, αν δούμε εμείς έναν άνθρωπο να ελεεί όπως λέει η Γραφή όλη την ημέρα και να σκορπίζεται υπάρχοντά του και να θυσιάζει μέρος της ζωής του να μην πω ολόκληρο στους Αποστόλους, θα έχουμε να πούμε ότι αυτός δεν είναι του Χριστού άνθρωπος, δεν δίνει αυτή η παρουσία. Το έργο είναι εκείνο που πείθει και ο λόγος έρχεται πάρα πολύ δεύτερος. Οι Άγιοι Απόστολοι έπειθαν πρώτα με τα λόγια και μετά ο λόγος ερχόταν και ήταν δεύτερος. Και τη λέω αυτός, ο ποιής σας και διδάξας. Ακολουθούσαν το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό δέχονταν οι ακροατές το μήνυμα, το μαρτύριο δηλαδή περί της Αναστάσεως, ευχάριστα και αμέσως. Και δεν είχαν λόγο να πούν ότι αυτοί εδώ, όπως ονόμαζαν οι γραμμένοι και φαρισαίοι, των κύριους Αποστόλους, αγίδες, απατεώνες δηλαδή, οι απατεώνες δεν βάζουν το κεφαλάκι τους στο τορβά μέσα, αλλά ξεπατούν. Μα οι Απόστολοι ήταν στις φυλακές μέσα. Και σαν ξυπούλοι. Και ήσαν με ένα ρούχο επάνω, όπως είπε ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που δεν είχαν καθόλου χρήματα και ούτε και φαγητό ακόμη να φάνε, ήταν φυλακισμένοι, να εξαπατούν τους ανθρώπους. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την Αποστολική Εκκλησία, η οποία είχε μια ψυχή και μια καρδιά, η οποία έπειτε τόσο εύκολα, και μόνο έτσι εύκολα δεν χρειάζεται, η οποία έπειτε, ότι ο Χριστός είναι επιτροπής του κόσμου, δεν υπήρχε
φτωχός ανάμεσα σε αυτούς. Δεν υπήρχε, με συγχωρείτε, φτωχός. Το παράδοσο. Ενδεείς. Φτωχός υπήρχε, ενδεείς όχι. Έχει διαφορά τώρα, τώρα βεβαίως έχει διαφορά. Είμαι φτωχός, αλλά τις ανάγκες μου τις καλύπτω. Είμαι φτωχός, προσέξτε, αλλά τα βγάζω ίσα ίσα για να ζήσω. Με δυσκολία έστω, τα βγάζω πέρα και μπορώ να ζήσω. Είμαι φτωχός. Ενδεή σημαίνει να μην έχω να φέρω και τις ανάγκες της σφαίρας. Άλλο φτωχός που μπορεί να ζήσει και άλλο φτωχός που να μην μπορεί να ζήσει. Αυτό λέγεται ενδεής. Γιατί δεν έχει να περάσει, να φάει και να καλύψει τις ανάγκες του. Στο χώρο της εκκλησίας μας, της Αποστολικής Εκκλησίας, λέει δεν υπήρχε ενδεής που να μην έχει να φάει, που να μην έχει να χωρέσει τα απαραίτητα ρούχα για να προστατευτεί από τις χειρικές συνθήκες. Καλύπτονταν οι ένδυα και οι ανάγκες των πρώτων χριστιανών. Πώς, το ξέρουμε πολύ καλά, γιατί δεν υπήρχαν λέει κτήτορες τότε κτημάτων. Οι ιδιοκτήτες δηλαδή που να έχουν κτήματα δεν υπήρχαν. Τα έπαιρναν, τα πουλούσαν και τα βάζανε σε χρήμα στο ταμείο του Αποστολικού. Στο Αποστολικό ταμείο. Και οι Άγιοι Απόστολοι μοίραζαν σε όσους είχαν ανάγκη και ήσαν ενδεείς. Όλοι ίσοι και φτωχοί, αλλά όχι ο ένας περισσότερο τον άλλον. Και δεν έλεγε ποτέ κανείς ότι αυτό είναι ίδιον, δηλαδή δικό μου. Φανταστείτε εδώ, θαυμάζει κανείς, θαυμός θαυμαζεπίσετε, το θαυμάζω είναι κάπως αλλιώς πιο χαμηλή σε τόνο και σε δύναμη έννοια, αλλά εκπλήσεται κανείς όταν καθίσει να σκεφτεί με πόση ευκολία πετούσαν από πάνω τους την περιουσία και ακολουθούσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αφού κάνανε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο δύσκολο από εκείνα. Και τα παιδιά τους στο όνομα του Χριστού τα θυσίαζαν. Αν τα έφερνε η οδός του Χριστού στο μαρτύριο, είχαν φροντίσει οι γονείς πώς θα μαρτυρήσουν τα παιδιά και όταν ακόμα οι γονείς μείνουν πίσω για να ζήσουν και να μαρτυρήσουν. Τέτοιοι γονείς που θυσιάζουν δεν είναι στα παιδιά. Δίνουν μια τέτοια διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Είναι δυνατόν να αγαπάνε τα κτήματα. Τι να τα κάνεις τα κτήματα, αν το παιδί σου το ίδιο, σαν τον Αβραάμ, το οδηγεί στο μαρτύριο, εσύ προσωπικά ο ίδιος. Προσωπικά ο ίδιος. Για αγάπη Χριστού μιλάμε, που είχαν αυτές οι καρδιές, που το μαρτύριο το είχαν στη τσέπη τους κάθε στιγμή. Και βέβαια, λέγει εδώ η Αγία Γραφή, έδινε ο καθένας τα κτήματα για να δίνει στον καθένα που έχει ανάγκη. Και συμπληρώνει ακόμη ότι κάποιος Κύπριος που το όνομά του ήταν Ιωσής και αργότερα ονομάστηκε Βαρνάβας, δηλαδή στη γλώσσα μας Βαρνάβας, είναι βρέκυλες. Σημαίνει παιδί παρά της παρακλήσεως. Υιός παρακλήσεως. Ήταν Λεβίτης και Κύπριος στην καταγωγή. Και αυτός είχε ένα αγρό και το πούλησε και το έβαλε λέει στο ταμείο των Αγίων Αποστόλων, το Αποστολικό Ταμείο. Πιάστε μου την ώρα, κύριε. Αυτό κομμάτι που τώρα ακούμε όλοι μας είναι από τα πιο καυτά κομμάτια της Αγίας Γραφής. Είναι γεμάτο από αίματα. Εμείς το βλέπουμε στη Γραφή, αλλά άμα μεταφερθούμε με το νου μας ακριβώς στους χρόνους εκείνους,
και περιφέρουμε με το μυαλό μας, περιφέρουμε το μυαλό μας γύρω από την Εκκλησία εκείνη, θα δούμε ότι η Εκκλησία η Αποστολική, όπως λέει, όπως λέει το τροπάρι της Εκκλησίας μας, ήταν ντυμένη, το πάρε το λέει, στα κόκκινα, στο πορφυρένιο χρώμα. Στα κόκκινα, προσέξτε, στα κόκκινα και εννοώ το αίμα, που γινόταν κάθε μέρα και όλη την ημέρα, όχι από έναν, από πολλούς μάρτυρες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Από πολλούς μάρτυρες. Οι πατέρες μας έθιναν το αίμα τους, και ενώ τους Αγίους Αποστόλους και όλους εκείνους που πέρασαν μέχρι και σήμερα και έθιναν το αίμα τους, χάρης μιας αγάπης και ενός έρωτα. Έρωτα στο πρόσωπο του Αγίου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έρωτα στο Σταυρό. Άμα δούμε το μαρτύριο του Αγίου εναντίον του Θεοφόρου, που μεταφέρθηκε στα θηρία για να τον φάνε τα θηρία, που σε κάποια στιγμή τα παιδιά του που τον αγαπούσαν του είπανε, έχουμε τον τρόπο να σε γλιτώσουμε από τα θηρία, γιατί γνώριζαν από τα πρόσωπα των αρχόντων κάτι για να το απαλλάξουν τα θηρία, και τους λέει, νιώθω μέσα μου νερό τέτοιο να με καίει, που μου λέει ότι να γίνεις τροφή στα δόντια των θηρίων, να σε αλέσουνε για να γίνει το αλεύρι που θα σημώσει ο Χριστός στη Βασιλεία του Θεού. Όποιος διαβάζει το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου βλέπει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο άνθρωπο, τέτοια φλόγα, τέτοια πίστη, που όπως έπρεπε ο κύριος μας είχε πει ότι στη Σαμαρίτιδα, ότι όποιος λέει ακούει εμένα και δέχεται το λόγο μου, από την κοιλία του λέει περνάνε πηγές, περνάει πηγή υδάτος ζωής. Και δεν νόμουσε νερό τέτοιο που πίνουμε εμείς, αλλά νόμουσε το Άγιο Πνεύμα που το φλόγιζε, που το βρήκαινε, που του δίνε δύναμη, φτερά για να φτάσει στο μαρτύριο. Ο Άγιος ήταν γέρος και ακλόνητος βάζει στο μαρτύριο συνάντιος. Η Εκκλησία μας τέτοια ήταν και τέτοια είναι, ποτέ δεν θα πάψει να είναι τέτοια Εκκλησία. Και όποιος δώσει άλλο νόημα στην αποστολή της Εκκλησίας, έχει λάθος. Έχει λάθος πέρα για πέρα. Γι' αυτό μαρτύρια μαρτυράει σε δική Εκκλησία. Μαρτύρησε. Και ο δρόμος είναι αυτός. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα εδώ παραπάνω. Να θυμίσω ορισμένα πράγματα μέσα από το κομμάτι αυτό. Η προσευχή είναι δυνατή. Είναι κροτική, διώχνει το κακό από μέσα μας και νικάει το εξωτερικό κακό. Είτε είναι κακός άνθρωπος υποφάντης, είτε είναι κάποιο άλλο κακό που προέρχεται από έξω, είτε είναι σατανάς που μας κυνηγάει. Είτε είναι δικά μας πάθη και αλατώματα. Έργο να τα πετάξει από μέσα είναι της προσευχής. Αρκεί εμείς να αγκαλιάσουμε την προσευχή. Και αν θέλουμε να έχει καρπούς η προσευχή, καρπούς η προσευχή. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος και ακόμα ένας δρόμος δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός δρόμος, η ελεημοσύνη. Δεν δίνεις, δεν θα σου δώσει μορεφόρεψε το όσο και να χτυπηθείς. Λέει, ο Θεός είναι ανήλαιος, το μη πεις αντιέλαιος. Σε εκείνο που δεν δίνει ελεημοσύνη, δεν δίνει ελεημοσύνη και ο Θεός. Αφού είσαι σκληρός και κλείσεις την πόρτα, πώς θα περάσει μέσα ο ελεήμων Θεός. Λέει αγαθός άνθρωπος, ο Δαβίδ το λέει, ο ικτήρων και κυδρών, ο και δανείζων όλη την ημέρα λέει. Λέει άνθρωπος του Θεού, είναι εκείνος που λυπάται, που πονάει και δίνει και μάλιστα όλη την ημέρα. Και ακόμα λέει μια πολύ ωραία εικόνα για τον άνθρωπο τον ελεήμων ο Δαβίδ, στο ψαρτήρι μέσα. Είναι για εμάς τους ζωντανούς, μια πολύ ζωντανή. Λέει εσκόρπισε
έχω και τη σπαίνηση προς τα τυπαρακά, δηλαδή σκόρπιση για να τα κάνει σπατάλη, αλλά έχω και τη σπαίνηση στα χέρια εκείνων που είναι ανοιχτά και που δεν κάνει τίποτα άλλο, που δεν κάνει τίποτα άλλο αυτοί οι ελεήμονες, να μεταφέρουν τα χρήματά τους στον Θεό επάνω. Να σας θυμίσω κάτι. Γιατί μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός είναι ελεήμων και ανοίγει τα μάτια. Άμα πάμε, θέλουμε να σταθούμε μόνο στην προσευχή, είναι λάθος δρόμος. Μαζί και ελεημοσύνη. Για θυμηθείτε την Ταβιθά. Αυτή ήταν μια γυναίκα που έδινε. Στην αποστολή και από εκεί πάλι. Θέλουμε να σταθούμε, θα δούμε παρακάτω. Να χείρες, να ορφανά, να γυμνούς, να πεινασμένους. Ήταν έδινε, σκόρπισε. Και πέθανε αυτή και πέρασε όπως ένας Πέτρος. Από την ημέρα του Ιψάνου. Και μόλις τον είδανε, οι χέρες του Καρφανά δείχνανε τα ρούχα που φοράγανε. Λέει, δικά της είναι, σε παρακαλώ, με αυτά που φοράμε, σήκωσε την από εκεί που βρίσκεται. Σαν τα κλάματα όταν πέθανε. Και έλεγε από σε βγή και την ανέστησε. Δηλαδή η ελεημοσύνη. Είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Είναι η ιδιότητα του Θεού. Και εμείς τι κάνουμε, ακριβώς οικειοποιούμεθα ιδιότητα που την έχει κυρίσει ο Θεός μας. Άμα δεν αγαπάμε, την κάνουμε μόνο ο Ιωσή, πώς την κάνουμε μόνο ο Την κάνουμε μόνο ο Ιωσή, βάζει μόνο μας. Το λέει ο Κύριος. Μα σας κάνεις και... Ήμουν εκεί, δεν είναι... Υπάρχει περισσότερος. Δεν σας κάνω. Δεν ρωτάω. Αλλή μόνο μας η Ιωσή, να πούμε ότι ξέρεις, θα δίνουμε σήμερα ελεημοσύνη, μας βλέπετε, η Ιωσή δεν γίνεται έτσι. Δεν φαίνονται αυτά. Δεν φαίνονται αυτά, είναι αφιβά. Αν κάνει να γίνεται. Λέει, σου δε ποιμούντος ελεημοσύνη, ο Χριστός, εσύ που την κάνεις, λέει, μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά. Εκεί είναι το θέμα όλο αυτό. Λοιπόν, να την κάνουμε και δεν θα να την βλέπω. Ναι, μάτσι, έτσι γίνεται. Τώρα, αν την κάνουμε, δεν το θέμα. Γίνεται η Ιωσή. Γίνεται και μη ζητάς, μην απορείς, μην απορείς και πρόσεξε καλά και εσύ και εγώ, μήπως τρίβουμε τα μάτια μας το συμβολικά, όταν δούμε να γίνεται ελεημοσύνη από ανθρώπους που δεν έχουν δεκαρά και που είναι ανήμποροι και άρρωστοι και θα πάνε ελεημοσύνη. Δεν γίνεται κυρίως από εκείνους που περιμένουμε γιατί έχουν λεπτά, αλλά από εκείνους που όντως πονάνε, που δεν έχουν να πάνε. Από το ιστέρημα. Ναι. Να η εκκλησία μας παιδί, αυτή η εκκλησία μας παιδί. Αυτά όλα γράφονται για μας τους ανθρώπους. Και τα γράφουμε και διαβάζουμε. Και τα γράφει η εκκλησία για μας. Εμείς το κάνουμε. Ακριβώς. Στο εμείς βρίσκονται ένα σωρό άνθρωποι. Στο εμείς και ζούνε στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς την πραγματικότητα που βλέπουν και μας. Εσύ τι λες εσύ, ότι αυτά γράφονται και δεν γίνονται. Το κρύψε μας από μέσα. Όχι, δεν λέει εκεί ψάχνει. Εγώ ανούω τον Όχι, εγώ δεν απαντάω. Εάν δεν γίνονταν αυτά και ήταν απραγματοποιητά, τότε ο Χριστός μας ζητάει απραγματοποιητά πράγματα και πέφτει έξω. Κάνει λάθος το μεγάλο, είναι δυνατόν. Πραγματοποίησιμα είναι. Εμείς εδώ είναι ο κόμπος. Άλλοι κάνουν, άλλοι δεν κάνουν. Αυτά δεν κάνουν. Αυτά δεν κάνουν. Μακάρι να είναι να κάνει να κάνει. Η ελεημοσύνη και η αγάπη είναι αδερφές. Δεν γνωρίζεις εσύ, μου είναι και πολύ αυτή. Μακάρι. Ιωσήφ. Ναι. Ίσως, θα πω κάτι, που είναι και αυτό μη πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που ελεούν και άμα δεν ελεήσουν, υποφέρουν. Άμα δεν, γιατί δεν θα έχουν κάποια στιγμή να δώσουν κάτι, υποφέρονται. Στεναχωριώνται. Πάρα πολύ. Και όταν δίνουν ελεημοσύνη, αισθάνονται τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους. Τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους. Έχω γνωρίσει τις ανθρώπους εγώ. Και είναι χαρά. Έχω γνωρίσει, είναι χαρά. Αισθάνεσαι μια αυτή. Ναι. Και υπάρχουν άλλοι που δίνουν βέβαια και δεν έχουν φτάσει στο σημείο αυτό. Πρέπει να αγωνιστούν αυτά στο σημείο αυτό. Είναι αγώνας αυτός. Δεν είναι επεξηγίας. Ασφαλώς είναι. Είναι αγώνας, μεγάλος αγώνας. Κάθε αρετή είναι ανέβασμα. Για να ρίξει τον ιδιωτικό επάνω δεν θα πει, δεν θα κουραστώ. Με κάνει διακρίνηση. Στα που λέει, θα κουραστώ έτσι. Mm. Και υπάρχουν και άλλοι ως εξαίρεση που γεννιώνται και δεν έχουν μαζί σε αυτό το χάρισμα. Δηλαδή δεν κάνουν κανένα κόπο για να δώσουν. Το έχουν βρει. Είναι τα πουλί, καλό. Ναι, το έχουν βρει πολύ μεγάλη. Είναι αυτά καλά πουλιά. Καλή πάλι καλύτερο. Μην είναι πουλί. Κάτι άλλο. Να πει καμιά κουβέντα κι εσύ. Τον τελώνει με τον Φαρισαίο τώρα. Τον τελώνει με τον Φαρισαίο τώρα. Ακόμα για την προσευχή τώρα που λένε τι δύναμη έχει. Ναι. Τον τελώνει, δεν τον έσωσε η προσευχή του.
Ο Θεός σε λάστη τιμή θα βάλει όλο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή το ότι βλέπεις τον εαυτό σου, αμαρτωλή και χάλωνε. Εκεί είναι η ουσία. Ορίστε, Χρήστο, κάτι θα πεις. Κάποια κυρία κάνει πάρα πολλά. Μη και εγώ ξέροντας ή οποιοςδήποτε άνθρωπος θα ακούει, το ιδιωσί θα πάνε. Κάτι έκανα εκεί και ενώ πληροφορήθηκα κυρία Τάλε, ότι έκανες κάποια χειρονομία και σε πολύ σκάλλον. Και όμως, όντως, είχε κάνει τόσες λαιμοσύνες, είχε κάνει. Και μου λέει εγώ. Πρώτα, α, και το φανέρωσα. Λέω, σε παρακαλώ, λέω, πρόσωπο που μας το είδε. Όχι, το θέμα του Ιωσήφ που λέει, αν κάνουμε τα κανένας δεν το ξέρει, ή το ένα χέρι, ή το αριστερό, ή το δεξί που είμαστε. Εγώ λέω, παιδιά. Και μου λέει, όχι, λαθεύεις, που λέει, έκανε λάθος. Τι πρέπει, παιδά, να τίμησε Ιωσήφ. Αυτό δεν κάνω, μου λέτε, μάλλον θα ρωτήσετε εγώ εδώ. Στην Παλαιά Διαθήκη, όσοι αγίασαν, έχουν το όνομα του δίκαιου. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι αγίασα, και με μαρτύριο ακόμα. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πράγμα του Αγίου. Η ίδια ακριβώς. Ναι, ξεχωρίζει την Παλαιά με το Δίκαιος, στην Καινή με το Άγιος. Εντάξει, δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι, αλλά είναι άλλη εποχή, μάλιστα είναι... Άλλος κρίνεις κάτι, το οποίο δεν θέλω να θέλω να θέλω. Πώς να θέλω, έχω μία παρατήρηση, και αν μπορείς να μου απαντήσεις. Η εκκλησία μας, η πρώτη εκκλησία, η αποστολική, με τη σημερινή έχει αλλάξει σε τίποτα, είναι ίδια. Ίδια ακριβώς. Αυτό το κοινόβιο υπάρχει σήμερα. Ναι, στα μοναστήρια μόνο. Στα μοναστήρια μόνο. Ενώ τότε ήταν στα μοναστήρια, ήταν παντού. Ήταν στο χώρο της εκκλησίας ολόκληρης. Μέσα στην εκκλησία ατόφια. Έτσι, τα μοναστήρια ήρθαν μετά και γίνανε. Τα μοναστήρια που λέω σήμερα είναι σε αργότερη εποχή από την αποστολική εποχή. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Θα πείτε κάτι εσείς ή όχι. Ναι, κάτι. Θα πείτε κάτι εμείς, πάμε τον χρόνο. Ναι, είπατε στην αρχή εσείς ότι ο Κοσμάς ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι θέλει να καταραστούμε τον Πάπα. Πώς εξηγείτε ότι ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι παρακολουθημένος? Δεν θα μιλήσετε, παρακαλώ πολύ, μιλάει ο αδερφός. Συλλειτούργησε. Υπάρχει διάλογος με ερεμία. Συλλειτούργησε. Πάνω αυτές τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο αδερφός κάνει μια ερώτηση και απαντάμε ευθέως. Κακός. Κακός σημάδι. Βλέποντας αυτό το πράγμα. Κακός σημάδι. Και μην ξεχνάτε, σχολίασα και εκείνο το πράγμα. Ότι είναι φαινόμενα που και υπήρξαν και άλλοτε, μα που τώρα είναι με έξαρση. Έτσι, κι άλλοτε υπήρχε αυτό, αλλά όχι σε αυτό το σημείο του και το κατάλημα που έχουμε σήμερα. Είναι μεγάλο κατάλημα. Και φτάνει και ένα παιδί ότι μπορεί να είναι και να βράσει σαν πολιτικό πρόσωπο πια, παλιάζει. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη είναι παιδαγός, έτσι πολιτισμένο είναι όμορφο. Θα κάνω λίγο μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Ναι, Βασιλάκη. Βλέπουμε ότι απαγορεύονται αυτά από τους ιερούς κανόνες και υπάρχουν γύρω στους 10-12 κανόνες που λένε ότι αφορίζεται ο Πατριάρχης ή ο Επίσκοπος ή ο Διάκονος και ο λαϊκός που θα συμπροσευχηθεί με ετεροδόξους και δι' με παπικούς. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια βγαίνουν κάποιοι ιερείς και πολλοί αρχιμανδρίτες και λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Λένε ότι η δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας δέχεται τους παπικούς, τους δίθεν καθολικούς, ως εκκλησία. Όχι. Είναι σωστό αυτό? Το πέσα προηγουμένως, αν το πρόσεξες το είπα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η Αποστολική, όπως την κήρυξαν οι Απόστολοι. Φτάνει σε ένα σημείο το 1054 που έγινε το σχίσμα, είμαστε μαζί ενωμένοι. Από εκεί και πέρα δεν είναι εκκλησία η Παπική Εκκλησία. Είναι αίρεση καθαρή. Έτσι θα πούμε για ετερόδοξο, όπως είπες προηγουμένως εσύ. Και όχι για εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία. Άλλωστε, κόπηκε, έφυγε μόνος του από τη μία εκκλησία ο Πάπας. Την έσχισε. Τακ.
Το οξύμορο όμως στην περίπτωση είναι αυτή, ότι αυτοί οι κλειδιοί λένε ότι τα μυστήριά τους είναι έγκυρα. Είναι δυνατόν να πούμε για κάποιον που δεν είναι εκκλησία, ότι έχει έγκυρα μυστήρια? Όχι, δεν είναι έγκυρα. Δεν είναι έγκυρα τη στιγμή που χάθηκε από αυτούς η αποστολικότητα όμως. Δεν ζουν μέσα στον δρόμο που χάθηκε μια Απόστολη. Από εκεί και πέρα πώς θα πούμε ότι είναι έγκυρα τα μυστήρια τους? Δεν υπάρχει έγκυρότητα. Να ρωτήσω και να ρωτήσω. Οι διαφορές που έχουμε με αυτούς είναι μεγάλες, είναι πολλές. Βέβαια. Θα πω μία, μην πω πολλές. Ε. Και η διακοινωνία είναι. Όχι. Κάτι άλλο και ότι και έχουν διαφορά. Και στο βάπτισμα έχουν διαφορά. Αλλά ο Πάπας έχει ανεβεί πιο ψηλά και από τον Χριστό. Λοιπόν, και το εξήγω πιο ψηλά. Τι εννοώ? Ο Χριστός μας είπε απλά, πάρα πολύ απλά, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα σας το στείλω, αλλά θα το πάρω από τον Πατέρα μου. Έτσι. Ότι πηγή δηλαδή, που το Άγιο Πνεύμα πηγάζει, είναι μόνο ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας. Έτσι ο Πάπας και λέει κάτι που δεν γράφεται πουθενά. Ούτε ακούστηκε από την παράδοση πουθενά. Ότι όχι, πηγάζει και από τον Υιό. Και από τη στιγμή που ο Πάπας το λέει αυτό το πράγμα, λέει μια αλήθεια και άλλο αυτός παρέχει να μας πει κάτι που όλοι μας ζητούν. Το καταλάβατε? Ποιο μεγάλος και τον Πάπα. Για το Μεσσό και από τον Χριστό. Σωστό. Αυτό δεν υπάρχει πρώτη μεγάλη βλασφημία. Είναι ακριβώς εκείνο που είπε ο Αντίχριστος, ο πρώτος. Θα ανέβω πιο ψηλά από τον Θεό, θα φτιάξω τον χρόνο μου και θα γίνω Θεός. Ποιος δεν υπάρχει το πράγμα? Ο Ασφάλος το είπε. Ο Ασφάλος πριν πέσει στη γη, πέσει να γίνει γύρω Θεό. Αυτό κάνει και ο Πάπας, έβαλε τον χρόνο του πιο ψηλά από τον Θεό. Με τώρα η συνεργασία με τον Πατριάρχη που έχουμε, τι γίνεται? Γιατί να γίνεται? Αυτό είναι το αρχή. Λοιπόν, έχει υποθεί ο Σύρ, έχει υποθεί το εξής. Αν ο Πάπας αρνηθεί, αν ο Πάπας αρνηθεί, αυτές τις ακροδοξίες που έχει, και ανέφερα μία, που είναι βλαστημία και της Αγίας Τριάδος στην ουσία, έτσι, και πει εγώ πάω τις βλαστημίες μου, τις φέρνω από τη μέση και ακολουθώ την αγώση της ή και με τα λόγια εκείνα που έχω πει, και ζητάω συγγνώμη, από εκεί πέρα αρχίζει η ένωση. Αρχίζει η επαφή και ο διάλογο. Τι μου λέει, όχι, θα έρθω εδώ που εγώ. Ναι. Και όχι, είμαστε εσείς που είναι το σωστό, δεν μπορεί να γίνει ένας ποτέ. Κακώς υπάρχει αυτή η συνύπαρξη. Αυτό είναι φοβερό, αγαπητέ μου. Φοβερό, λέγε. Και εγώ ήταν. Το σταυρό το κάνουν με τα πέντε δάχτυλα. Εννοούν. Δεν είμαστε διαφορά. Εννοούν. Είναι πολλές. Η Τριάδα, Παναγία και Πάπας. Το πέμπτο. Ναι, μην ψάχνω να δει τι διαφορέ. Εγώ πέρα ανέφερα μία. Τα ακούω από το ραδιόφωνο, ναι. Μέσα που μιλάνε. Θέλω να μου απαντήσετε και σε κάτι τελευταίο. Έτσι. Σε τελευταίο, τι. Ναι, μεν γίνονται όλα αυτά που γίνονται από τον Πατριάρχη, το δικό μας. Ναι. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιερείς οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι... Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Και έχουν σπουδέ. Ή είναι βαθύ, έχουν συμφέροντα προσωπικά. Το δεύτερο είναι. Και τα δύο μαζί πάνω αυτά. Πριν μαζί. Αλλά θα σου πω, ακούστε να δείτε. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποχρέωσή μας και χρέος μας είναι εμείς να είμαστε δίπλα στα μαρτυρικά αίματα και στους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο αυτό ακόμα και είναι αγιασμένοι, υπάρχουν. Και όχι να κοιτάμε αυτούς. Εμείς τον Χριστό το πρόσωπό μας. Εκεί είναι. Εγώ είμαι άνθρωπος. Αν εγώ δηλαδή αύριο δοξέψω, εσύ θα πεις ο Αδάμουχος το κάνει το πράγμα. Ναι, παρ' όλα αυτά μας λένε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή ότι λέει η Εκκλησία. Όχι, η Εκκλησία είναι ο Πατριάρχης. Η Εκκλησία που λέει εναντίον του Χριστού, της κεφαλής, το χέρι που στρέφει εναντίον του κεφαλής, αυτό το χέρι πρέπει να κοπεί. Μα όχι. Αυτό εννοούν η Εκκλησία, λένε ο Πατριάρχης. Είναι η Εκκλησία η τώρα, η Σύνοδος. Ποτέ στα κακό σκήμενα. Ποτέ στα κακό σκήμενα. Η υπακοή υπάρχει μόνο όταν υπάρχει και λόγος σωτηρίας μέσα. Δεν είναι έτσι? Και πετάνε... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή μας κατηγορούν μας. Τι? Αυτή η παπλωτή. Προφανώς δεν έλεγα. Αν είναι δυνατόν να σου βλύσουν οι καρδινάλοι και οι αυτοί και οι άλλοι. Δεν μπορούσα να το κάνω. Ναι. Μόνο κατηγορία. Μόνο κατηγορία. Το Χριστό το αναπάει διάβολος. Και τον πόλεμο αυτοί τον κάνουν το σεβικό πόλεμο. Αφού δεν έχει όπλο. Κάνουν εμπόριο όπλο. Τι όταν δεν έχει όπλο. Πελάμε. Έλα, δεν μιλήσω στα όλα.
Άγιος ο Θεός. Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών του ετής ουρανής, ελεησί το όνομά σου, ελεύθερε τους κύριους, γεννηθεί το θέλημά μας, ως εν ουρανών και επί γης, τον άρχον ημών των ελεούσιων, δώσ' ημίς σήμερον, κι άφες ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμεν στον ελεύθερο ημών, και μην εισέν έχεις ημάς πειρασμόν, αλλά να ζεις ημάς από τον Πονηρού. Προστασία των Χριστιανών κατέσχυνται, με σιτήρια προς τον πηγή να μετάγεται. Μη παρήρεις αμαρτωλόν δε είσαι ο γονάς, αλλά προτάζον ως αγαπή, εις την βοήθεια λοιπόν τον Χριστός καυγαζόντωση. Τα κοινωνείς πρεσβεία και σπέσον ησύ και σύρα η προστατεύουσα η Θεοτόκια των τιμώντων σε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ, Σπίτσαντη. Και εμείς. Καλά, του ευχαριστώ. Λέγαμε ότι δεν είναι. Καλά είμαστε. Κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.